Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 7 Ιανουαρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και θα προχωρήσουμε στην κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών στην Βουλή, καθώς επιλύει με εθνικά υποφωλή τρόπο ένα θέμα που εκκρεμούσε επί 30 χρόνια. Τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Πρακτορείο 104,9. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή από ο κ. Χαρίτσης, καθώς όπως τόνισε η πλειοψηφία της Βουλής αντιλαμβάνεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών αναβαθμίζει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και ιδίως της Βόρειας Ελλάδας, στην περιοχή των Βαλκανίων. Ερωτηθείς για τη στάση του κυρίου Καμένου και των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις που θα λάβουμε. Τώρα, θα έρθουμε να δούμε όλα τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπέρασουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους του Λεθεράδες. Και θα ξεκινήσουμε από την κακοκαιρία, η οποία πλήττει όλη τη χώρα και την Δυτική Μακεδονία. Συνεχίζονται οι χαμηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία με το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι είχαμε θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος έκανε βουτιά με το θερμόμετρο να κάνει να φτάνει ακόμα και στους μείον 19 βαθμούς, τα ξημερώματα της Κυριακής στα ορυχεία του λιμνικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε άλλες περιοχές. Στους μείον 18 κόλλησε το θερμόμετρο στην κοιλάδα του Δήμου Κοζάνη, στα σιδερά έφτασε μέχρι και στους μείον 14 και πάρα πολλά που τα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Να τα δούμε αναλυτικά και φυσικά έχουμε αποφάσεις των δημάρχων οι οποίοι κλείνουν τα σχολεία για αύριο Τρίτη. Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην πύλη του Αΐς Αγίου Δημητρίου που το θερμόμετρο έδειξε αργά το βράδυ προχθές μείον 21. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι συνθήκες ολικού παγετού. Υπάρχει μια μεγάλη επικινδυνότητα και στο να περπατάς, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς δεν έχουν καθαριστεί τα χιόνια, δεν έχει φύγει ο πάγος από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπως αυτό συμβαίνει και στο σύνολο των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας, και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και τα παπούτσια τους να κοιτάξουν να μην γυαλίζουν, να μην γλιστράν, γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα. Να πούμε ότι ζητήσαμε από το νοσοκομείο Κοζάνης να δούμε περιστατικά που αφορά, ας πούμε, τα κατάγματα λόγω του παγετού. Μέχρι τώρα δεν έχουμε μια σαφή εικόνα. Ελπίζω μέσα στη βδομάδα να έχουμε μια εικόνα να δούμε πόσοι ακριβώς προσήλθαν στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από μικροτραυματισμούς και δικατάγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα πούμε ότι το σύνολο των σχολικών μονάδων εκτός από το Δήμο Πρεσπών θα παραμείνουν κλειστά για αύριο ημέρα Τρίτη με απόφαση των δημάρχων και των αντιπεριφερειαρχών. Αυτό σαν εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά βέβαια το Δήμο Βοΐου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και των δύο βαθμίδων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά την ενημέρωση, πόσο μάλλον των γονέων, αλλά και των μαθητών. Μάλιστα. Να πούμε ότι όπως ανέφερε, ο πάγος παραμένει σε κεντρικούς δρόμους και σοκάκια της πόλης Κοζάνης και δυσκεραίνει και τις μετακινήσεις των πεζών. Τι να πούμε, είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πολλές συνοτροφικές μονάδες είναι αποκλεισμένες και θα υπάρχουν και πηγαίνουν αποχιονιστικά και τις περιφερειακές ανάμεσα στο Κοζάνης, ώστε να δοθεί λύση στους κτηνοτρόφους, να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα αναφερθούμε ξανά στη συνέχεια για τα σχολεία αναλυτικά για τους Δήμους. Τώρα, να πάμε στη ΔΕΗ, όπου δόθηκε άτυπα παράταση στον διαγωνισμό για την πώληση των λιγνητικών μονάδων. Κάτι που ήταν βέβαια αναμενόμενο με δεδομένο τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. Να το δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Έγινε στην κυριολεξία αυτό που είπαμε τις προηγούμενες μέρες, Δημήτρη, ότι δυστυχώς η πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, Μεγαλόπολη 3, Μεγαλόπολη 4 και Μελίτη 1 και άδεια για τη Μελίτη 2, έχει καταντήσει το σύγχρονο γεωφύρι της Άρτας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Energy Press, που ασχολείται με θέματα ενεργειακά, νέα παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για τις ελληνικές μονάδες της ΔΕΗ φέρνουν οι εκκρεμότητες που συνεχίζουν να υπάρχουν και οι οποίες δεν δημιουργούν ασφαλές τοπίο για τους υποψηφίους επενδυτές. Το γραφείο τύπου του Υπουργείου Ενέργειας κάνει λόγο για νέα ημερομηνία στις 15 του Γενάρη αντί της σημερινής που ήταν προγραμματισμένα να κλείσει ο διαγωνισμός. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας Energy Press αναφέρουν ότι πρόκειται προς το παρόν τουλάχιστον για μια άτυπη, σιωπηρή παράταση, καθώς δεν έχει ακολουθήσει ακόμη η διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος στην Κομισιόν και η έγκριση και όλα τα οποία αναμενόμενα να υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι η νέα ημερομηνία είναι μάλλον ενδεικτική και όχι αυστηρά δεσμευτική. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο στη βάση των προβλημάτων που βλέπει να υπάρχουν οι ΔΕΗ και τα οποία δημιουργούν υψηλές πιθανότητες για φιάσκο να έχουμε στη συνέχεια μια και κανονική διαδικασία περαιτέρω παράτασης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μένει να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτή η περίφημη πώληση των λιγνητικών μονάδων και δεν καταλαβώ και δεν κατανοώ βέβαια την πρεμούρα την οποία επιδεικνύει τόσο το Υπουργείο, τόσο η κυβέρνηση. Καλά κάνουν οι δανειστές και θέλουν να πουλήσουν τα πάντα,
να μας, αλλά δεν υπάρχει να μας ουσιαστικά να μας αποεπιχειρήσουν στην κυριολεξία και να μας αποδυναμώσουν όσο αφορά το αναπτυξιακό μας μοντέλο. Και εδώ έρχονται βέβαια και τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και αφορούν τους τοπικούς βουλευτές, το πολιτικό προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και δει τον Περιφερειάρχη. Είναι σαν αναμονή, σου λέει μια χαρά πάει. Εφόσον δεν προχωράει ο διαγωνισμός, μια χαρά τους έρχεται. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Θοδωρής Γαρυπίδης, ύψωσε σημαίες επανάστασης προεκλογικά. Τώρα έχει χαλαρώσει. Όταν ήταν έξω από τις πύλες των εργοστασίων της ΔΕΗ και φώναζε και έλεγε τα, η ενέργεια και τα νερά είναι δημόσια αγαθά και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να πουληθούν και να εκποιηθούν. Τώρα όλα αυτά ξεχάστηκαν, όλα εκποιούνται, όλα απειλούνται. Αφού δεν προχωράει ο διαγωνισμός ακόμα, έχουν ξεχαστεί. Πάμε τώρα στα ΑΕΗ. Χωρίς να ανοίξει μύτη, τα 38 ΑΕΗ έγινε 23 μέσα σε διάστημα 18 μηνών. Αυτό αναφέρει ένα δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας ESOS.gr. Τι λέει το δημοσίευμα? Δημήτρη, αυτή η ηλεκτρονική εφημερίδα ήταν η εφημερίδα που άνοιξε το θέμα, ας πούμε, με τα προβλήματα που υπήρχαν όσο αφορά την συνένωση των δύο ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΗ, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται ένα δημοσίευμα το οποίο ήρθε στο φως της δημοσίευσης χθες, που κάνει λόγο ότι τα 38 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τη χώρα γίναν 23 χωρίς να ανοίξει μύτη. Απαιτήθηκαν μόνο 18 μήνες. Και συγκεκριμένα η ηλεκτρονική εφημερίδα ESOS.gr κάνει λόγο και τι συμβαίνει για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ας δούμε όμως τι λέει αναλυτικά. ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Οι συζητήσεις που ξεκίνησαν για τη σκόνευση του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κόνταψε με αποτέλεσμα ο Υπουργός Παιδείας να ζητήσει από τις συγκλήτους των δύο ιδρυμάτων τις προτάσεις τους ως και τις διαφωνίες. Οι προτάσεις κατατέθηκαν στον κύριο Γαβρόγλου στα τέλη Νοεμβρίου. Από τότε οι διοικήσεις των δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν έχουν κανένα νέο από την πλευρά του Υπουργού Παιδείας. Αυτή είναι η εικόνα και αυτά είναι τα νεότερα που μεταφέρουμε. Και θα έχουμε μια από τις επόμενες μέρες να προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε τον πρίτανη ή του ΤΕΗ του Πανεπιστημίου, να δούμε πού βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία. Να πούμε ότι σύμφωνα με την εκπομπή που είχαμε κάνει τότε στο Φόρουμ Επικαιρότητας που φιλοξενήσαμε τους δύο πρίτανες και τον κύριο Τουγλιδά και τον κύριο Κανάζιο. Τους ρωτήσαμε τότε, τους ρώτησα προσωπικά, αν προλαβαίνουμε τις ημερομηνίες όσον αφορά τα νέα μηχανογραφικά. Τότε υπόθηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μια προβληματική. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τα στοιχεία που βλέπουμε σήμερα και αντλούμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα ESOS.gr, δεν υπάρχει πιθανότητα το νέο πανεπιστήμιο που θα προκύψει στη Δυτική Μακεδονία, όποτε με το καλό προκύψει, να είναι στα νέα μηχανογραφικά τα οποία κλείνουν το μήνα Μάρτιο. Τώρα. Άφησε το στόμα του από κακία εναντίον του γένου μας, τα αδέφη ο Μητροπολίτης Ευγένιος και Κοζάνης Παύλος, με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Δώσε μας το ρεπορτάζ και συνέχεια θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις που πήραμε από το kozan.gr. Το έχω πει επανειλημμένες φορές, θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Η Δυτική Μακεδονία είναι ένας ευλογημένος τόπος και είμαστε πολύ τυχεροί που μας κοσμούν με την παρουσία τους ιεράρχες, οι οποίοι έχουν ένα ανάστημα και οι οποίοι πραγματικά δεν αγωνίζονται μόνο για τα της Εκκλησίας, αλλά και γενικά για την πορεία και την προοπτική αυτή της χώρας, αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, ο κύριος Παύλος, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου του Ταγίπ Ερντογάν, που απήγγειλε στίχους τουρκικού λαϊκού τραγουδιού για τη Σμύρνη που καταφέρεται εναντίον των Ελλήνων, δήλωσε ότι άφησε το στόμα του από κακία εναντίον του γένου μας. Καταλαβαίνει ο καθένας ακριβώς ότι δεν αφέθηκε έτσι να περάσει απαρατήρητα, γιατί δεν υπήρχε καμία αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία αντίδραση υπήρχε ήταν πολύ χαλαρή, λες και πρέπει να φοβηθούμε τι οποίος, του γείτονές μας. Ο οποίος ο Μητροπολίτης τα είπε κατά τη διάρκεια των καθαγιασμού των υδάτων στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Πνεύματος, ο νέος χρόνος να είναι ειρηνικός και σωτήριος, διότι ο Σουλτάνος της Ανατολής ο αιώνιος εχθρός μας, που ποτέ δεν θα μπορέσει να μας συγχωρήσει ότι εμείς είμαστε η απαρχή της διαλύσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος χθες βράδυ μας καθίβρισε κατά το κοινόν λεγόμενο στη Σμύρνη που ήταν οι βρώμικοι Έλληνες, οι αλεπούδες οι Έλληνες, αλλά εμείς είμαστε τα λεοντάρια και ας τολμήσουν οι αλεπούδες οι Έλληνες να ανέβουν πάνω στο κρεβάτι μας, να τους κατασπαράξουμε. Εμείς οι οποίοι είμαστε από τη Βιέννη μέχρι την Αδριατική θάλασσα, από τη Μαύρη θάλασσα μέχρι το Τουρκεστάν, έλεγε, άφρισε το στόμα του από κακία και μίσος εναντίον του γένους μας. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να έχουμε την καρδιά μας δοσμένη στο Θεό.
στην υπέρμαχο στρατηγό. Δεν έχουμε κανέναν φίλον και το ξέρετε. Όλοι μας δηλώνουν φιλίες για τα συμφέροντά τους. Όχι γιατί μας αγαπάνε, μας μισούν. Για αυτό που είμαστε, για αυτό που έχουμε δώσει και αυτό που συνεχίζουμε να δίνουμε. Ούτε Ρώσοι μας αγάπησαν, ούτε Ευρωπαίοι, ούτε Αμερικάνοι, ούτε κανένας άλλος. Βρυχάται ο Πατριάρχης της Μόσχας. Για το Οικουμενικός Πατριάρχης εγκίνησε αυτό που του ανήκει, αυτό που του προσφέρεφεραν οι πατέρες εν Οικουμενικές Συνόδους. Βρυχάται γιατί για εκείνον είναι πρώτα η Ρωσία και μετά η πίστης. Ναι όμως για τον Έλληνα και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας που ήταν κατά το 90% Έλληνες των Οικουμενικών Συνόδων. Πρώτα η πίστης και μετά ο Θεός. Οι Έλληνες προ-Χριστού πάλευαν γιατί, για τα ιερά των Θεών και μετά για την πατρίδα. Οι Έλληνες του 21, οι Μακεδονομάχοι της Πίνδου για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Πρώτα ο Χριστός, πρώτα η πίστης, πρώτα η Παναγία, πρώτα οι Άγιοι, πρώτα ο Σταυρός, πρώτα η Ανάσταση και μετά η πατρίδα. Γιατί όταν όλα αυτά σκεπάζουν την πατρίδα, τότε η πατρίδα δεν φοβάται. Δεν φοβόμαστε λοιπόν κανέναν αγαπητοί μου, γιατί έχουμε τον Χριστόν και την υπέρμαχο στρατηγό. Ο Θεός να σας σκεπάζει, ο Θεός να σας φωτίζει, τους άρχοντές μας, το στρατό μας, τα σώματα ασφαλείας, τους νέους μας, όλους, μα όλους ο Θεός να τους σκεπάζει και να τους ευλογεί. Τώρα, θα πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε ότι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου θα πραγματευθεί ο χορός της Νόδε Κοζάνης, όπου θα παρευρεθεί ο αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην υπουργός και γραμματέας αυτοδιοίκησης Νέας Δημοκρατίας, ο Νικήρης Κακλαμάνης. Τώρα όμως, άνω κάτω η Νέα Δημοκρατία στην Κοζάνη, μετά και την επίσημη ανακοίνωση του νέου υποψηφίου δημάρχου για το Δήμο Κοζάνης, του νυν Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και στενού συνεργάτη του Θόδωρου Καρυπίδη, του Φώτη και Χαγιά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πολλοί οι υποψήφοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το Δήμο Κοζάνης θα τρίβουν με ικανοποίηση τα χέρια τους, με δεδομένο το ότι προσθέθηκε μια ακόμη υποψηφιότητα, αυτή του Φώτη του Χαγιά, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Τι θα κάνει όμως ο κύριος Καρυπίδης, ναι, τώρα, γιατί και οι δύο, και ο κύριος Χαγιάς και ο κύριος Μανδράκος, είναι στενοί τους συνεργάτες σήμερα, διοικούν την περιφέρεια. Και δημιουργεί πλήστα προβλήματα. Βέβαια, το όνομα του συνδυασμού, το οποίο παρουσίασε ο ίδιος ο κύριος Χαγιάς από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης μέσα από χιονόπτωση, η οποία ήταν εκεί την ώρα, είναι δύναμη προοπτικής. Συγκεκριμένα έκανε και μια δήλωση ότι ο Δήμος Κοζάνης αξίζει μια προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά είναι τα λεγόμενα του κυρίου Χαγιά, ο οποίος βέβαια δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και μεγάλο πονοκέφαλο στα Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρουν οι πάντες ότι αν πραγματικά παραμείνουν οι τρεις υποψηφιότητες του κυρίου Μιχαηλίδη, του κυρίου Χαγιά και του κυρίου Τσαρτζόνη στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το Δήμο Κοζάνης, και οι τρεις υποψηφιότητες δεν θα έχουν καμία τύχη να περάσουν στη δεύτερη Κυριακή. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι, βλέπε καλή ώρα, Βαγγέλης Μανδράκος, Λάζαρος Μαλούτας και ο Νίδημαρχος Ελευθέρης Ιωαννίδης. Και ο κύριος Κύριας είναι. Και ο κύριος 7 άτομα. Ο οποίος βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει ψηφοδέλτιο και να κατέλθει, γιατί την προηγούμενη φορά κατεβαίνει κανονικά. Είχε στηριχθεί από τους οπαδούς του ΣΟΡΑ, τον Ελλήνων Συνέλευση. Δεν ξέρω τώρα αν θα το στηρίξουν, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι η Ελλήνων Συνέλευση θα κατέλθει με υποψήφιο τον κύριο Γεωργιάδη από το Μαυροδέντρο. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Τέσσερις υποψήφοι για το Δήμο Κοζάνης από μια κοινότητα που ακούει στο όνομα Μαυροδέντρο Κοζάνης. Δηλαδή οι υπόλοιπες κοινότητες δεν έχουν άξιους ανθρώπους να κατεβάσουν, να εκπροσωπηθούν. Εντάξει, μπορεί να είναι και μπορεί να βρεθεί και πέμπτος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όχι τι να κάνουμε, δεν είναι τόσο απλό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Θα σπάσουν όλοι εκεί, θα μοιραστούν οι ψήφοι στο Μαυροδέντρο. Μην το απλωστεύουμε τόσο πολύ. Άρα έχουμε Λευτέρη Ιωαννίδη, Λάζαρο Μαλούτα, Βαγγέλη Σιμανδράκο, Νίκο Τσαρτσόνη, Κυριάκο Μιχαηλίδη, Φώτη και Χαγιά, Νόντα Στολτίδη και τον κύριο Κώστα Κύρια. Μάλιστα, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα, έχουμε κάτι άλλο από αυτοδιοίκηση. Έχουμε από αυτοδιοίκηση να πάμε στο Δήμο Ιορδάς, όπου το Σάββατο που μας πέρασε έγινε μια εκδήλωση που αφορούσε θέματα ενέργειας και δει τη λειτουργία του ΑΕΣ Καρδιάς. Μια λειτουργία που γνωρίζουν οι πάντες ότι τροφοδοτεί ο ΑΕΣ Καρδιάς, το εργοστάσιο του ΑΕΣ Καρδιάς, με το αγαθό της τηλεθέρμανσης στο Δήμο Ιορδάς.
Βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση λειτουργίας στον ΑΕΣ Καρδιάς για να συνεχίσει να λειτουργεί η τηλεθέρμανση χωρίς προβλήματα μέχρι να μπει στο σύστημα και η Πτολεμαΐδα 5, που εκεί οι ρυθμοί τρέχουν με την γνωστή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εκδήλωση, όπου ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι πάρα πολύ υψηλοί τόνοι που χρησιμοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠΔΗ, τον Γιώργο τον Αδαμίδη, σε σχέση με πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΗ, μάλιστα. Ναι, ο Γιώργος Αδαμίδης είπε ότι η ΔΕΗ έχει κάνει στάση πληρωμών στην περιοχή. Χρωστά 35 εκατομμύρια στην τοπική αγορά. Αυτό από μόνο του λέει πολλά, με δεδομένο το ότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία, στην κυριολεξία, 10 χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια, η περιοχή μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό είναι αρνητικό. Υπήρχε και η δέσμευση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης ότι ο ΑΕΣ Καρδιάς θα πάρει παράταση ορών λειτουργίας και δεν θα κινδυνεύσει τηλεθέρμανση. Αυτό δηλώσατε στο θετικό. Ναι. Και τώρα έρχομαι και του θέτω ένα ερώτημα. Αλήθεια, κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και όχι μόνο, που έχετε εκφράσει συναισθήματα φιλοσκοπιανά, έχετε διαβάσει το προσύμφωνο της Συμφωνίας των Πρεσπών? Θα ρω πως δεν το έχετε διαβάσει, γιατί αν το διαβάσετε δεν θα το ψηφίσετε σε καμία περίπτωση. Εντάξει, όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε τι θα κάνουν. Κάτσε, μπορεί να έχουμε και αποχωρήσεις. Δεν το ξέρεις. Ναι. Μέχρι τέλος πάμε να δούμε άλλη συζήτηση. Και να πάμε από την Πτολεμαΐδα στην Ποντοκόμη τώρα, όπου σύμφωνα με πληροφορία, με μια είδηση που αναρτήθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, κάνει λόγο ότι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο της Ποντοκόμης θα γίνει η διαδικασία διανομής οικοπαίδων στο νέο οικισμό που είναι στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας. Να πούμε, Δημήτρη, ότι εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις. Ξεκίνησε κάτι να γίνει τόσο αφορά τη χάραξη των οικοπαίδων και όλο αυτό το κομμάτι αυτό πηγαίνοντας προς τον Άγριο, αλλά εκεί μείναμε. Και αυτό μην θα ρίξει ότι είναι κάτι το σοβαρό. Ξύστηκε λίγο το έδαφος της γης για να φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Εντάξει, προχωράει. Το θέμα ότι είναι θετική αυτή η είδηση. Το είχε πει και ο Γενικός Διευθυντής της ΣΑΝΚΟ, ο κ. Σαμανατίνης, ότι θα προχωρήσει η διαδικασία. Ναι, σαφώς και είναι θετική, γιατί αυτή η διαδικασία πέρασε στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα τρέξουν γρηγορότερα οι ρυθμοί. Πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση και να κλείσουμε τα σχολεία. Απεβίωσε ηλικία 90 ετών ο γνωστός επιχειρηματίας ο κύριος Μπουντιούκος Αθανάσιος, που διατέλεσε επί αρκετά χρόνια διευθυντής της βιομηχανίας αζωτούχων λιπασμάτων Πτολεμαΐδας. Τη γνωστή σε όλους ΑΕΒΑΛ, η οποία μεγαλούργησε στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 80, η τότε υπουργός, η κυρία Παπαδρέου, μάλλον δεν ήθελε να λειτουργήσει αυτή η βιομηχανία στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα να ακολουθούν άλλες πολιτικές και να κλείσει. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στις 3 το μεσημέρι στον ναό του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, παρουσία μελών της οικογένειας, συζύγων και πολλών φίλων και γνωστών του. Μάλιστα. Και να κλείσουμε τώρα με τα σχολεία. Τα πούμε αναλυτικά όμως τώρα. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά? Να πούμε καταρχάς ότι αφορά τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στα Γρεβενά, λόγω του παγετού, είναι η ίδια αιτιολογία σε όλους τους δήμους και τους νομούς. Θα παραμείνουν αύριο Τρίτη κλειστά. Και την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, δηλαδή το διήμερο 8 και 9 του μήνα, δεν θα λειτουργήσουν λόγω του παγετού. Επίσης, στη Δεσκάτη και στη Δεσκάτη θα παραμείνουν για αύριο Τρίτη κλειστά. Δεν έχουμε ανακοίνωση για την Τετάρτη. Επίσης, κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο 8 του μήνα στο Δήμο Εορδέας. Επίσης, κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν στο Δήμο Σαρβίων Βελευτού για αύριο Τρίτη 8 Ιανουαρίου. Τώρα, στο Δήμο Κοζάνης επίσης τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για αύριο Τρίτη. Στο Δήμο Βοΐου θα παραμείνουν κλειστά για αύριο Τρίτη 8 του μήνα, όμως θα λειτουργήσουν όλοι οι παιδικοί σταθμοί. Κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν για αύριο Τρίτη και στο Δήμο Φλόρινας. Και την Τετάρτη βγήκε ανακοίνωση και έβγαλε μετά ο Δήμος. Και Τετάρτη κλειστά στη Φλόρινα. Όπως κλειστά θα παραμείνουν και στο Δήμο Αμιντέου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής ενημέρωση. Και Καστοριά για αύριο. Τι θα πράξει ο Δήμος Πρεσπών. Κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν τώρα στο Δήμο Καστοριάς για αύριο Τρίτη και Τετάρτη 9 του μηνός. Έτσι γιατί την Τετάρτη, επειδή έχουμε και την παρέλαση του καρναβαλιού της Καστοριάς, θα ήταν εκ των πραγμάτων κλειστά χωρίς να υπήρχε πρόβλημα όσο αφορά το παγετό. Στο σύνολό της, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κρατά τα σχολεία στο μεγαλύτερο βαθμό κλειστά για αύριο Τρίτη 8 και μεθαύριο Τετάρτη 9 του μήνα. Πλην του Δήμου Πρεσπών που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Θα τη δούμε τις επόμενες ώρες. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με την καθιερωμένη λαμπρότητα τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Νόδο του Αγίου Νικολάου Κοζάνης η αρχαιρετική θεία λειτουργία και ο καθαγιασμός των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.